Επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Αντόναρο από το ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλησπέρα σας, κύριε Αντόναρο. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Πραγματικά έχουμε την αίσθηση αυτές τις μέρες πως το ΣΥΡΙΖΑ κανείς έχουμε χάσει την μπάλα όλοι. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο και τι μας ξημερώνει. Και όχι μόνο εμάς, εμάς δημοσιογράφοι είμαστε, η δουλειά μας είναι. Είναι και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ταλαιπωρείται φαντάζομαι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα τα θέματα. Πρώτα απ' όλα το περιβόητο συνέδριο, το οποίο θα αναβληθεί τελικά. Ο Στέφανος Κασελάκης χθες έκανε μία πρόβλεψη ότι το συνέδριο αυτό πάει για αναβολή. Σήμερα άκουσα τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος δεν μίλησε μεν για αναβολή, μίλησε όμως για μετάθεση του συνεδρίου 2 εβδομάδες γύρω στις 4 Νοεμβρίου. Εσείς τι πιστεύετε? Εντάξτε, όχι Γιάννης Γιαννάκης δηλαδή, λέμε, έτσι, δεν χρησιμοποιεί μου τη λέξη αναβολή, αλλά μετάθεση. Ήδη το συνέδριο ανεβλήθη, όπως ξέρετε, μια φορά για μία εβδομάδα. Προσχηματικά λέω εγώ, προσχηματικά λέμε από την πλευρά Κασελάκη, την οποία εγώ, όπως θα ξέρετε ασφαλώς και το λέω και για όσους μας παρακολουθούν στην δική σας συχνότητα, δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος, ούτε επίσημος, ούτε ανεπίσημος. Είναι φίλος, πολιτικός φίλος και φίλος του Στέφανου Κασελάκη, ενταγμένος βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι βρήκανε μια δικαιολογία την πρώτη φορά ότι δεν βρίσκαν αίθουσα. Βέβαια, αδελφέ, περάσανε 2 εβδομάδες από εκείνη την αυτή βδομάδα. Νομίζω είναι εύκολο να βρεθεί αίθουσα. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εγώ ξέρω ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολλές αίθουσες που θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες ενός συνεδρίου πολυπληθούς, 3-4 χιλιάδων ανθρώπων. Μετά μας είπαν ότι το συνέδριο εν μέρει θα είναι υβριδικό. Θα το θυμάστε αυτό. Περίεργα πράγματα για συνέδρια. Και θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο 1000 και οι υπόλοιποι ναι, με Zoom. Και οι άλλοι τα σπίτια τους. Ξέρετε. Εγώ είμαι άνθρωπος πολύ της τεχνολογίας και μου αρέσει η τεχνολογία. Και όλοι μας χρησιμοποιούμε πια Zoom και Skype και όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε ότι αν γίνεται μια μεγάλη συζήτηση με 10-15 ανθρώπους, έχουν και προβλήματα αυτές οι επικοινωνίες. Όχι τεχνικά, αλλά συνεννόηση των ανθρώπων μεταξύ τους. Φαντάζεστε λοιπόν όταν μετέχουν 2.000 άνθρωποι έτσι, τι τεράστια προβλήματα θα υπήρχαν. Αυτά λοιπόν είναι λοιπόν όλα προφάσεις για να πάει το πράγμα πίσω. Να αφήσουν την παράνομη για μένα απαγόρευση της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη σε εκκρεμότητα, γιατί διαπιστώνουν ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι αυτή τη στιγμή το πιο δημοφιλές πρόσωπο, πολιτικό πρόσωπο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και άρα θεωρείτε θα τους πάρει το κόμμα, αυτό φοβούνται? Φοβούνται ότι θα τους πάρει, τους το έχει πάρει το κόμμα. Ότι τους το πήρε μία φορά, κοιτάξτε, θα το πάρει και δεύτερη. Όσο συνεχίζουν αυτή την απεχθή, αυτή είναι δική μου η λέξη, εσείς το παρουσιάσατε, το περιγράψατε, όσο συνεχίζουν αυτή την απεχθή τακτική με κλιμάκωση απειλών, χωρίς να εξηγούν στον κόσμο απλά γιατί του απαγόρευσαν. Αποφάσισε να του απαγορεύσουν, είναι το σωστό, να κατέβει. Στην αρχή λέγανε ότι δεν είχε όλα τα δικαιολογητικά. Πήγε τα δικαιολογητικά, τα ψάξανε τα δικαιολογητικά, ήταν εντάξει τα δικαιολογητικά. Πλησιάζουμε, ξέρετε κυρία Γκάτσου, σήμερα έχουμε 16 του μηνός, σε 8 μέρες. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Δηλαδή για τη λήξη μάλλον της προθεσμίας που θα μπορεί κάποιος. Τι θα γίνει μέχρι τότε, θα εμφανιστούν και άλλοι υποψήφοι όπως φημολογείται? Εγώ ξέρετε, λυπάμαι που θα το πω, όσο συνεχίζουν αυτή την τακτική επιθέσεων καταρρυπάς εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, πέφτουν από το 2-2,5% που τους δίνω εγώ ότι έχουν αυτή η ομάδα στο 0,5%. Θα ψάχνουν την ψήφο τους στις περιφέρειές τους και δεν θα την βρίσκουν. Μπορεί να φαίνομαι πολύ οξύς, αλλά νομίζω έχουν κάνει πράγματα τα οποία γράφονται στο, ξέρετε, στην ομαδική συνείδηση, ας το πούμε έτσι, των Ελλήνων πολιτών με πολύ μαύρα γράμματα. Εμένα με λυπεί αυτό Κασελάκης, πάρα πολύ. Ο κύριος Κασελάκης, κύριε Αντόναρε, να το πω έτσι, ήταν εντάξει κατά κάποιο τρόπο? Δηλαδή η πλευρά των 87 ισχυρίζεται ότι και ο κύριος Κασελάκης έριξε λάδι στη φωτιά με το εξώδικο πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, το εξώδικο του ζητήσαν να το πάρει πίσω. Εξήγησε τι είναι το εξώδικο. Είναι μια προειδοποίηση
ότι αυτό το οποίο κάνετε και βγάζετε το δικό μου παθενέσχες που λέγατε ότι δεν ήταν εντάξει και το διαρρεύσατε, το διέρευσαν κάποιοι, σχεδόν ξέρουμε τα ονόματα, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Διέρευσαν λοιπόν αυτό τα ιδιωτικά στοιχεία, τα διέρευσαν σε μια εφημερίδα. Και όταν διέρευσαν αυτά και έγιναν αυτά, εντός 24 ώρων ανάρτησαν και τα πόθεν έσχεση των άλλων υποψηφίων. Συνεπώς υπήρχε πρόθεση, αυτό δεν έγινε τυχαία. Και εκεί ήταν μια προειδοποίηση ότι δεν μπορείτε να είστε κόμμα και ένας φάκελος που μας λέτε ότι και έφτασε σφραγισμένος στη γραμματεία καταλήγει στα χέρια ενός δημοσιογράφου ή δύο δημοσιογράφων. Δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι, φταίνει αυτοί που τα δώσανε στους δημοσιογράφους. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Ήμουνα 30 χρόνια δημοσιογράφος. Από την άλλη όμως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν θα δινόντουσαν στη δημοσιότητα. Δημόσια ναι, έγγραφα είναι τα πράγματα. Αλλά να σας πω όμως κάτι. Πρώτα-πρώτα πρέπει να τηρούνται και οι τύποι σε αυτά τα πράγματα. Εσείς είστε δημοσιογράφος και όπως και εγώ παλιότερα και καταθέτω καταθέτω όλοι οι δημοσιογράφοι. Τα πολιτικά ποθενέσχες κατατίθενται και μην ξεχνάμε ότι η πλατφόρμα είναι κλειστή εδώ και 3 χρόνια με απόφαση της κυβέρνησης. Κατατίθενται, ελέγχονται από συγκεκριμένους υπαλλήλους δημόσιους λειτουργούς του ελληνικού κράτους και αφού ελεγχθούν μετά από 1,5 χρόνο δημοσιοποιούνται. Έτσι, με απόφαση της Βουλής και του Αρείου Πάγου που είναι οι δύο εποπτικοί οργανισμοί. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια ματσακονιά, ένα φάουλ, ας το πούμε έτσι. Τώρα φτάσανε, αφού το είδαν αυτό, άρχισαν και λέγανε μα δεν έκανε το ένα, δεν έκανε το άλλο. Όπως είπε και κάποιος φίλος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, σε λίγο θα τον κόψουν τον κασελάκι γιατί βάζει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι ζάχαρη στον καφέ και όχι δύο που πίνει η άλλη. Και φτάνουμε στο τελευταίο. Αυτό που είδα ότι συζητήσατε και προηγουμένως στην εκπομπή σας. Συζήτηση, ναι. Για το περίφημο, την περίφημη πλατφόρμα που είναι από χτες σε λειτουργία. Να ρωτήσω κάτι που είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 από τους υποψήφιους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ είχαν αντίστοιχες πλατφόρμες. Έτσι, κατά τη διάρκεια. Άρα θεωρείτε πως η κατηγορία ότι θέλει να ιδρύσει κόμμα μέσα στο κόμμα δεν ευσταθεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ότι δεν προσελκύει η μέλη για το κόμμα του. Μα εμείς είμαστε εκείνοι που λέμε από την πλευρά Κασελάκη στους ανθρώπους που δεν είναι μέλη, έτσι, να πάνε να γραφτούν ως μέλη για να ψηφίσουν για την εκλογή των συνέδρων. Αυτό είναι άλλο. Είναι μια καταγραφή των φίλων, των ανθρώπων, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, από τους Έλληνες πολίτες, αν θέλετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε στάμπες στους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει όμως πρόθεση να κάνει δικό του κόμμα ο κύριος Κασελάκης, αν δεν είναι υποψήφιος τελικά. Κοιτάξτε, ο Στέφανος Κασελάκης είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι υποψήφιος. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάει, όχι να είναι υποψήφιος, να είναι υποψήφιος εννοώ για την Προεδρία. Και βεβαίως επιμένει ότι έχει εκλεγεί νόμιμα. Και ότι είναι ακόμα πρόεδρος. Και ότι δεν έχει εκπέσει. Ότι δεν έχει εκπέσει το αξιώμα του. Αυτό που είπαν ότι έχει καθαιρεθεί. Γιατί παρέδωσε τα κλειδιά στην Κουμουνδούρη, γιατί έφυγε από το γραφείο του. Έφυγε από το γραφείο εκείνο το βράδυ, γιατί να σας πω κάτι, υπήρχε και μια ψυχολογική επιβάρυνση. Εγώ το πω ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να ρίξει και επιπλέον λάδι στη φωτιά. Δεν περίμενε ότι το άλλο πρωί θα πάει, θα άνοιγε το κομπιούτερ του και θα του είχαν αποσυνδέσει το email, το κομματικό email. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Βγάλανε τους ανθρώπους, τους συνεργάτες του Προέδρου, τον οποίον οι ίδιοι, με τον οποίον οι ίδιοι είχαν συνυπηρετήσει, είχαν εργαστεί μαζί σε αυτό το χώρο, κόψανε τα emails των ανθρώπων. Αυτά είναι πρωτοφανή και γι' αυτό νομίζω ο Στέφανος Κασελάκης με την τοποθέτησή του μίλησε πρώτη φορά για σταλινικές μεθόδους. Ξέρετε, χθες είχαμε εδώ τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος μας είπε πως ο κύριος Κασελάκης αυτοαποκλείστηκε γιατί δεν σεβάστηκε ούτε μία λέξη από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο κύριος Ματζουράνης, παλαιός μου φίλος και κορυφαίος νομικός. Και γι' αυτό σας λέω για το καταστατικό. Δηλαδή τελικά αυτό το καταστατικό επιδέχεται τόσων ερμηνεών. Όχι, έχω την αίσθηση ότι γίνει λίγο φυσαρμόνικα αυτό το καταστατικό. Είναι ένα καταστατικό λάστιχο φυσαρμόνικα, το οποίο φτιάχτηκε επί προεδρίας Τσίπρα, γιατί κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα υπήρχαν μετά προβλήματα στην προεδρία. Αλλά η λέξη αυτό αποκλείστηκε.
θα μου επιτρέψετε να σας πω, όταν προέρχεται από ένα νομικό, εμένα με ξενίζει. Mm-hmm. Ξέρετε, όταν με διέγραψε πριν από το 2018 η Νέα Δημοκρατία, ο τότε πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Τραγάκης, που μου βγήκε στο τηλέφωνο μετά από 17 μέρες που τον mm-hmm. ζητούσα, είπε ότι διαγράφηκα αυτόματα ποινές. Πουθενά, και ο κύριος Ματζουράνης είναι ποινικολόγος, mm-hmm. στην ποινική μας διαδικασία δεν επιβάλλονται αυτόματα. Mm-hmm. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, καλείς τον κατηγορούμενο για κάτι να εκφέρει και τις απόψεις του, να καταθέσει τις απόψεις του. Να απολογηθεί. Να απολογηθεί. Ξέρετε, να το πω απλά για να το καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής και η μέση τηλεθεάτρια. Γίνεται ένα έγκλημα, ένας φόνος. Mm-hmm. Και υπάρχουν 5 αυτόπτες μάρτυρες που το βλέπουν. Επειδή υπάρχουν οι 5 αυτόπτες μάρτυρες, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ο δολοφόνος, ο ύποπτος, γιατί είναι έτσι εκείνη τη στιγμή, καταδικάζεται χωρίς δίκη, γίνεται πλήρης δίκη, ακούγονται οι μάρτυρες, mm-hmm. οι οποίοι βεβαίως έχουν ατράνταχτες μαρτυρίες γιατί ήταν αυτόπτες, έχει το δικαίωμα της υπεράσπισης, έτσι, και αποφασίζει το δικαστήριο, γιατί προκειμένου είναι δικαστήριο μεικτό, έτσι, είναι κακουργιοδικείο, και αποφασίζει το δικαστήριο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αυθαιρεσία, η οποία καταρχάς παρακάμπτει και αγνοεί κάτι απλό που λέει το καταστατικό, δεν θυμάμαι το άρθρο, αλλά λέει το καταστατικό ότι ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο. Mm-hmm. Και το συνέδριο αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη των υποψηφιοτήτων σε περίπτωση εκλογής του Προέδρου. Δεν μπορούν λοιπόν να προδικάσουν και να μας λένε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, mm-hmm. Αυτή η κολοβή, αλλά εγώ να δεχθώ ότι είναι απόφαση, είναι οριστική και αμετάκλητη, όπως ακούω, ότι το θέμα είναι λήξαν. Ξέρετε, είναι λήξαν, επειδή εσείς το γνωρίζετε καλά. Μέχρι πότε μπορεί να καταθέσει κάποιος υποψηφιότητα? Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Αλλά δεν ξέρουμε πότε είναι προγραμματισμένο το συνέδριο, βέβαια. Αν θα είναι τελικά στις 24 Οκτωβρίου ή αν θα αναβληθεί. Κοιτάξτε, αυτό όλο, η αλλαγή των ημερομηνιών ήταν ένα κόλπο. Και το εξηγήσαμε, το εξήγησαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που γράψανε, ώστε να φτάσουν στο συνέδριο μόνο εκείνες οι υποψηφιότητες που αυτή η 87, αυτή η ομάδα, εγώ το αποκαλώ ιερατείο, mm-hmm. θα ήθελε να επιτρέψει να πάνε. Και εδώ, ξέρετε, κόβουν τον κασελάκι γιατί λένε αυτά τα πράγματα. Είπε κάποτε η κυρία Γεροβασίλη πριν από καιρό και με εξέπληξε, ότι δεν πρέπει να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Είναι δυνατόν να λέμε για οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, πολύ περισσότερο για κάποιον ο οποίος έχει υπάρξει εκλεγμένος mm-hmm. πρόεδρος, ότι ένα όργανο 17, 27, 57, 157 του απαγορεύει να έχει δεύτερη ευκαιρία? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό μόνο? Μόνο mm-hmm. ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός. Εσείς ή εγώ. Άρα θεωρείτε ότι είναι αντιδημοκρατικό όλο? Είναι απολύτως αντιδημοκρατικό και βάζει μπουρλότο στις δημοκρατικές διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης για όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Είναι κακό προηγούμενο. Μπορεί και άλλοι να πατήσουν, λέτε, πάνω σε αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω, γιατί δεν σας κρύβω mm-hmm. ότι είδαμε μια πραγματικά θαυμαστή άψογη διαδικασία στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συνομολογούν όλοι. Ακριβώς. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε, δεν μπήκαν δηλαδή στο δεύτερο γύρο, να βγαίνουν και να λένε εμείς αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο τρίτος για λίγους ψήφους, λίγες ψήφους δεύτερος, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, αναγνώρισε το αποτέλεσμα με το κλείσιμο των αποτελεσμάτων και ούτε διανοήθηκε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Αυτά είναι κέρδη για τη δημοκρατία. Τα άλλα, με συγχωρείτε, είναι χαστούκια για τη δημοκρατία. Τώρα, κυρία Ντόνερ, εσείς πιστεύετε ότι αν τελικά δεν είναι ο Στέφανος Κασελάκης υποψήφιος και αν δεν είναι στο κόμμα, κάποιοι βουλευτές οι οποίοι τον στηρίζουν, επειδή ακούγεται και αυτό, μπορεί να αποχωρήσουν από το κόμμα, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κόμμα θα εκπέσει από αξιωματική αντιπολίτευση, αν χάσει παραδείγματος χάρη 4 ή 5 βουλευτές, όπως ακούγεται? Θα σας πω το εξής. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι θα κάνουν οι βουλευτές. Mm-hmm. Ξέρω αρκετούς από τους βουλευτές.
οι οποίοι στηρίζουν, αν όχι όλους, τον Στέφανο Κασελάκη. Ξέρω ότι το παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία. Ξέρω ότι και εκείνοι, όπως και εμείς που δεν είμαστε βουλευτές, στηρίζουμε την προσπάθεια να γίνει το συνέδριο με δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι, και για την επιλογή των συνέδρων, όχι μαγειρέματα, έτσι, και να φτάσουμε σε εκλογή. Έχετε ελπίδα σε ότι θα πάμε σε δημοκρατικές διαδικασίες? Κοιτάξτε, έχω μεγάλη διαδρομή στη δημοσιογραφία και έχω μεγάλη διαδρομή στην πολιτική. Πάντοτε υπήρχαν κόντρες. Δεν υπήρχαν όμως αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και θα σας θυμίσω ότι ο Κώστας Καραμαλής, στο οποίο την κυβέρνηση είχα την χαρά και την τιμή να υπηρετήσω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν εκλέχτηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 1997 και κέρδισε τον αντίπαλό του Μιλτιάδη Εύερτ, πήρε τους δύο στενότερους συνεργάτες του Μιλτιάδη Εύερτ, τον Μακαρίτη Πια Δημήτρη Σιούφα και τον σημερινό ευρωβουλευτή, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, και τους έδωσε τις δύο σημαντικότερες θέσεις στον κομματικό μηχανισμό, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, δούλεψαν σκληρά και δούλεψαν στο πνεύμα του νεοεκλογέντος Προέδρου. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι ένα κόμμα, οι θέσεις, οι καρέκλες και άλλα πολλά πράγματα που συνδέονται με αυτά δεν είναι δικά τους τιμάρια, δεν είναι μόνιμο δικό τους, μόνιμη δική τους ιδιοκτησία. Πρέπει να είναι έτοιμοι να κάνουν δύο βήματα πίσω και να αφήσουν τον άλλον που έχει εκλεγεί να κάνει τη δουλειά για το διάστημα το οποίο έχει εκλεγεί. Ο Στέφανος Κασελάκης εκλέχτηκε για 3 χρόνια. Από την επομένη άρχισαν να τον αμφισβητούν. Πρώτα αυτοί που χάσανε, η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου και η Ομπρέλα, και μετά σιγά σιγά οι άλλοι. Φτάσαμε στο Φεβρουάριο, 4,5-5 μήνες μετά την εκλογή του, και προσπάθησαν να τον ανατρέψουν. Και το συνέδριο που έγινε τότε του έδωσε διαβοής τεράστια πλειοψηφία. Και τι είπε το συνέδριο στη απόφαση που δημοσιεύτηκε? Ότι εξουσιοδοτούμε, επιβεβαιώνουμε τον Στέφανο Κασελάκη στη θέση αυτή και τον εξουσιοδοτούμε να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές, πρώτα στις ευρωεκλογές και μετά και στις επόμενες εκλογικές διεκδικήσεις ή αναμετρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι λένε δεν θα σε ανατρέψουμε, και έρχονται μετά και τον ανατρέπουν. Θα μπορούσε κάποιο πρόσωπο αυτή τη στιγμή να αποτελέσει, ας πούμε, τη φωνή της λογικής, να είναι πιο ενωτικό, να ενώσει τον κόσμο? Θα μπορούσε ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας, γιατί ακούμε ότι την επόμενη Τρίτη, αν δεν απατώμε, θα κάνει και μια εκδήλωση το ίδρυμά του με θέμα την ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας, με προτροπή του οποίου και με συνεννόηση με τον οποίο εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προέρχομαι από το μεσαίο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και άνοιγε το κόμμα προς το κέντρο, το ευρύτερο κέντρο, το προοδευτικό κέντρο, νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο και είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το τη διχόνοια, το αλληλοφάγωμα, έτσι. Δεν νομίζω, δεν έχω την αίσθηση ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας, να γίνει το συνέδριο όπως έχει προβλεφθεί, με όλες την ημερομηνία που έχει προβλεφθεί, να μην πάνε σε αναβολές με πρόθεση να μειώσουν την απήχηση που έχει ο Στέφανος Κασελάκης, όχι μόνο εντός των κομματικών τυχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε ευρύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα φάνε, με συγχωρείτε θα το πω έτσι, θα φάνε τα μούτρα τους. Έτσι, τις σάρκες τους τρώνε. Μαχαιρώνονται μόνοι τους. Βόμβες και τορπίλες βάζουν στα δικά τους θεμέλια. Οι πολιτικοί πρέπει να ξέρουν κάποια στιγμή, όταν χάσουν μια ψυμαχία πολιτική, ότι ήρθε η ώρα να πάρουν το καπελάκι τους, να μείνουν στη Βουλή αν χρειαστεί στα μετόπιστα και να αφήσουν τους άλλους. Εγώ το είδα, ξέρετε, σε πάρα πολλές αλλαγές προεδρίας που γίνανε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα κόμματα αυτά μακροημερεύουν? Νομίζω γιατί μπορούν ξεπερνάνε τις κρίσεις που αντιμετωπίζει ένα ηγετικό πρόσωπο, τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους με την κοινωνία. Η κοινωνία είναι, ξέρετε, μετακινούμενη. Την πλειοψηφία τη δίνει πάντοτε ένα κομμάτι, αυτό που λέμε ο μεσαίος χώρος, ο οποίος
δεν ανήκει, δεν θέλει να ανήκει πουθενά. Και πάντως όχι σε κομματικά στρατόπεδα. Mm-hmm. Και τη στιγμή που έχουμε διαπιστώσει, το είπαν και οι συνομιλητές σας προηγουμένως, ότι 60% του κόσμου που έχει δικαίωμα ψήφου mm-hmm. δεν πήγε στις τελευταίες εκλογές να ψηφίσει, πρέπει όλους εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική να μας βάλει σε σκέψεις. Μάλιστα. Τι γίνεται λάθος, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί οι Έλληνες πολίτες έχουν φτάσει μέχρι εδώ, αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα, mm-hmm. τα ουσιαστικά προβλήματα, και δεν πρέπει για να τους τα οποία δυστυχώς δεν μιλάμε για αυτά, αλλά μία έχετε άλλη μέρα, κύριε Αντώναρε, θα σας καλέσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Δεν πρέπει να τους φορτώνουμε, με αυτά, τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, είναι θέμα δημοκρατίας mm-hmm. και πρέπει τη δημοκρατία να τη στηρίξουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους μας με το πολιτικό πάνελ.